Πάμε να δούμε και αυτό εδώ το θέμα, το οποίο ήταν θέμα εξετάσεων. Συνιστώ πάντως συνδυασμό με αυτό το θέμα να μελετήσετε και από το τεστ 10 το αντίστοιχο θέμα δυναμικού προγραμματισμού, γιατί όποιος διαβάσει καλά αυτά τα δύο θα καταλάβει ότι τα δύο σκεπτικά είναι εντελώς παρόμοια. Οπότε λοιπόν πάμε να διαβάσουμε την εκφώνηση. Πολιτικό κόμμα σε συνεργασία με ένα τηλεοπτικό σταθμό έχει τη δυνατότητα να προβάλλει από ένα προεκλογικό σποτάκι στην αρχή κάθε ώρας. Αυτό που γνωρίζει από τις μετρήσεις του κόμμα είναι ότι πόσα άτομα αναμένονται να παρακολουθούν το σταθμό στην αρχή της αγιωστής ώρας, έστω χιάι, για ίσον ένα έως νη. Όμως, μιας και ο σταθμός θεωρείται ανεξάρτητος πολιτικά, δεν επιτρέπει σε δύο σποτάκια του ιδίου κόμματος να προβληθούν σε διαδοχικές ώρες. Το κόμμα χρειάζεται να αποφασίσει σε ποιες ώρες θα βάλει το σποτάκι για να το δουν περισσότεροι ψηφοφόροι. Έχει λοιπόν μία εκφώνηση αρχικά, η οποία διατυπώνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ας πούμε, στο οποίο κουμπώνει στη μεθοδολογία επίλυσης με δυναμικό προγραμματισμό. Μετά μας ζητάει στο πρώτο ερώτημα να υπολογίσουμε το μέγιστο δυνατό αναμενόμενο αριθμό τελεθεατών που μπορεί να επιλέξει το κόμμα. Δίνει και μία υπόδειξη όσον αφορά το πώς να οριστούν τα υποπροβλήματα, που βέβαια είναι με το συνήθι τρόπο, δηλαδή με ένα μονοδιάστατο πίνακα. Μετά, στην ουσία εδώ πέρα, ζητάει με το δυναμικό προγραμματισμό πρώτον να δώσουμε την αναδρομή, έτσι, αυτό είναι όλο το ρεζουμέ της ιστορίας. Και μετά στο δεύτερο ερώτημα να δώσουμε τον αλγόριθμο και την πολυπλοκότητα χρόνου. Το τρίτο ερώτημα ζητάει παράδειγμα. Είναι η κλασική δομή, δηλαδή εκφώνηση αρχικά, μετά θέλει την αναδρομική σχέση, μετά θέλει το ψευδοκώδικα και την πολυπλοκότητα και τέλος ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα τώρα το συνιστόμενο είναι η επίλυση να γίνει ανάποδα, δηλαδή να γίνει μέσω του παραδείγματος. Για να κάνουμε λοιπόν την επίλυση, βέβαια πρέπει να έχει κάποιος δουλέψει και όσο το δυνατόν καλύτερα το δυναμικό προγραμματισμό για να μπορεί να έχει τις λέξεις κλειδιά οι οποίες απαιτούνται. Εφαρμόστε, λέει, στο γάμα ερώτημα τον αλγόριθμο στο παρακάτω παράδειγμα και μας δίνει ότι τα χιάι ανήκουν στο 2, 6, 3, 1 κτλ. Δηλαδή μας δίνει τους χρόνους, οι οποίοι, μάλλον τον αναμενόμενο αριθμό τηλεθεατών για κάθε μία ώρα. Οπότε λοιπόν ο πίνακας, ο χιάι, που βέβαια είναι κακός συμβολισμός αυτός που έχουν επιλέξει, που το έχουν αναπαραστήσει με ένα σύνολο. Παρ' όλα αυτά, τέτοιου τύπου αστοχίες θα τα αναμένουμε στα θέματα των εξετάσεων. Είναι λοιπόν 2, 6, 3, 1 και δεν πρέπει να είναι σύνολο, γιατί η σειρά έχει σημασία, έτσι. Δηλαδή, στα σύνολα σημαίνει ότι έχουμε διάταξη. Δεν είναι σωστό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτές είναι οι ώρες τις οποίες έχει δώσει ο τηλεοπτικός σταθμός. Η πρώτη ώρα έχει 2 τηλεθεατές, ας πούμε. Η δεύτερη ώρα έχει 6 τηλεθεατές. Φαντάζομαι σε πολλαπλάσια είναι. Η τέταρτη ώρα έχει 1 τηλεθεατή. Η πέμπτη ώρα έχει 6 τηλεθεατές. Μάλλον είναι 6.000 θεατές. Η 7η ώρα έχει 4, η 8η ώρα έχει 8 και η 9η ώρα έχει 2. Οπότε τώρα, για να κάνουμε σωστή αποτύπωση, θα ξεκινήσουμε δίνοντας ένα μαθηματικό συμβολισμό, έστω opt που συνηθίζεται κιόλας, νη να είναι ο βέλτιστος, είναι ο βέλτιστος αριθμός τηλεθεατών, ο βέλτιστος αριθμός τηλεθεατών στις ώρες. Όταν λέμε βέλτιστος εδώ, είναι μέγιστος βέβαια, έτσι, ο βέλτιστος αριθμός τηλεθεατών στις ώρες 1 έως νη. Στις ώρες 1 έως νη. Και βέβαια, ξαναλέω, το πάμε ανάποδα, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να εξάγουμε με ασφάλεια την αναδρομική σχέση. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε τον υπολογισμό του πίνακα OPT, ο οποίος θα έχει τις διαδοχικές βέλτιστες λύσεις. Θα αφήσω όμως λίγο παραπάνω χώρο, γιατί εδώ πέρα υποτίθεται πως γίνεται ένας υπολογισμός και αμέσως μετά βγάζουμε τη βέλτιστη λύση. Οπότε ξεκινάμε με την ώρα από το 1 έως και το 1, την ώρα από το 1 έως και το 2, μετά από τις ώρες τις 3 πρώτες ώρες, τις 4 πρώτες ώρες, και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Πάμε να κάνουμε τους διαδοχικούς υπολογισμούς. Αν έχουμε μόνο την πρώτη ώρα, τότε προφανώς θα επιλέξουμε και θα κερδίσουμε την αξία αυτής της ώρας που είναι 2 τηλεθεατές. Ενώ βέβαια τώρα όλο το ρεζουμί της ιστορίας είναι το δεύτερο κελί, όπως το δεύτερο κελί μας λέει ότι δεν επιτρέπεται να προβληθούν σε διαδοχικές ώρες, οπότε εδώ είναι ένα πολύ καλό κουμπί στην όλη ιστορία, διότι αν επιλέξουμε τη δεύτερη ώρα θα κερδίσουμε τους 6 τηλεθεατές, θα χάσουμε όμως τους 2 τηλεθεατές, δηλαδή παίζω στα πρώτα 2 κελιά του πίνακα Χ. Αν επιλέξω, ξαναλέω, τη δεύτερη ώρα θα κερδίσω 6 τηλεθεατές αλλά θα χάσω τους 2. Αντίθετα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα επιλέξει μόνο το πρώτο κελί που σέβεται τον περιορισμό. Προφανώς θα επιλέξουμε τους 6 τηλεθεατές και έτσι λοιπόν έχουμε κερδίσει αξία 6. Πάμε τώρα στο αμέσως επόμενο κελί, όπου το αμέσως επόμενο κελί είναι να παίξουμε στις 3 πρώτες ώρες. Και εδώ βέβαια θα αναδειχθεί πάλι η δυναμική του δυναμικού προγραμματισμού, όπου όσον αφορά την τρίτη ώρα υπάρχουν 2 πιθανότητες.
δύο ενδεχόμενα μάλλον καλύτερα. Ή θα επιλέξουμε να προβάλλουμε σε αυτή την ώρα τη διαφήμισή μας, οπότε θα κερδίσουμε τι, τους τηλεθεατές αυτής της ώρας. Ναι, θα χάσουμε όμως το εξάρι, αλλά θα πάρουμε το διάρι. Άρα λοιπόν θα κερδίσουμε 5 τηλεθεατές με αυτόν τον τρόπο. Αν αντίθετα δεν επιλέξω τους τηλεθεατές αυτής της ώρας, τότε παίζω στις 2 προηγούμενες ώρες, οπότε θα επιλέξουμε το εξάρι. Έτσι λοιπόν η βέλτιστη λύση είναι 6 όσον αφορά το αν παίξουμε στις 3 πρώτες ώρες. Πάμε και βάζουμε τώρα στο παιχνίδι την 4η ώρα. Και εδώ τώρα πάλι τα ενδεχόμενα είναι 2, πάλι αυτή η αναλυτική περιπτωσιολογία που είδαμε και στο τεστ 10. Αν επιλέξουμε αυτή την ώρα, την 4η ώρα, θα κερδίσουμε τον ένα τηλεθεατή που παρακολουθεί. Μετά όμως την 3η ώρα θα τη χάσουμε, αλλά θα παίξουμε πάνω στις 2 προηγούμενες ώρες. Εδώ τώρα είναι το ρέζουμε της ιστορίας, ότι θα κερδίσουμε τους 6 τηλεθεατές. Άρα λοιπόν 1 και 6, 7 αν επιλέξουμε την ώρα αυτή. Αν δεν την επιλέξουμε αντίθετα, παίζουμε στις 3 πρώτες ώρες που ξέρουμε ήδη ότι βέλτιστη στη λύση είναι 6. Συνεπώς βέλτιστη στη λύση για τις 4 πρώτες ώρες έχει αξία 7. Παρατηρήστε τώρα με την επίλυση από κάτω προς τα πάνω του προβλήματος. Έχουμε διαδοχικά τη λύση σε υποπροβλήματα. Και βέβαια τώρα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα συνδυάσουμε τις λύσεις. Έχει ήδη αναδειχθεί από τα παραπάνω. Αλλά τώρα συνεχίζω το παράδειγμα εκτέλεσης με την 5η, την 6η, την 7η και την 8η ώρα που διαδοχικά θα μπουν στο παιχνίδι. Πάμε στην 5η ώρα, όπου τώρα ή θα επιλέξουν τους τηλεθεατές που είναι στην 5η ώρα ή δεν θα τους επιλέξουμε. Και εδώ βέβαια νομίζω ότι πλέον είναι εμφανές ότι αν επιλέξουμε αυτούς τους 6 τηλεθεατές που είναι στην 5η ώρα, θα χάσουμε το αμέσως προηγούμενο. Άρα τώρα δεν θα κάτσουμε να ξαναυπολογίσουμε στις 3 πρώτες ώρες ποια είναι η βέλτιστη λύση, διότι την ξέρουμε. Είναι 6 και είναι το κελί όπου του 3 στην πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν 12 θα κερδίσουμε αν επιλέξουμε την 5η ώρα. Αν αντίθετα δεν την επιλέξουμε, τότε μπορούμε να παίξουμε από τις ώρες 1 ως 4, από τη βέλτιστη λύση την ήδη την ξέρουμε και είναι το 7. Οπότε τώρα έχει εφευρεθεί η πατέντα η οποία λύνει το πρόβλημα. Και είναι ο κλασικός περιορισμός, ή το επιλέγω ή δεν το επιλέγω. Οπότε λοιπόν και τα δύο σενάρια τα έχουμε στα χέρια μας. Αν επιλέξουμε την 6η ώρα, θα κερδίσω την αξία της που είναι 7, θα χάσω την 5η ώρα, αλλά έχω τη βέλτιστη λύση για τις 4 πρώτες ώρες που είναι επίσης 7. Οπότε λοιπόν θα κερδίσουμε 14 τηλεθεατές. Αν αντίθετα χάσουμε την 6η ώρα, θα παίξουμε στις ώρες 1 ως 5, οπότε θα κερδίσουμε 12. Το μέγιστο από τα δύο είναι το 14 και αυτή είναι η βέλτιστη λύση για τις πρώτες 6 ώρες. Πάμε να βάλουμε και την 7η ώρα στο παιχνίδι. 2 τα ενδεχόμενα, ή θα βάλουμε spot στην 7η ώρα ή όχι. Αν βάλουμε spot στην 7η ώρα θα κερδίσουμε την αξία του. 4. Χάνουμε το αμέσως προηγούμενο, αλλά παίζουμε στο προηγούμενο που είναι η βέλτιστη λύση για τα 5 πρώτα. Άρα λοιπόν 4 συν 12, 16 είναι η λύση αυτή. Αν αντίθετα δεν το επιλέξουμε, τότε θα πάρουμε την βέλτιστη λύση για τις ώρες από 1 ως 6. Άρα λοιπόν η βέλτιστη λύση είναι 14 όπως υπολογίσαμε πριν. Συνεπώς εδώ η βέλτιστη λύση για τις 7 πρώτες ώρες είναι 16. Πάμε και στο 8η ώρα να τη βάλουμε και αυτή στο παιχνίδι. 8 η αξία της. Αν την επιλέξουμε θα κερδίσουμε την αξία της που είναι 8. Συν τη βέλτιστη λύση από το 1 έως και το 6 χάνουμε το 7. Η βέλτιστη λύση αυτή είναι 14, οπότε 8 και 14 22. Και συνεχίζουμε μετά αν δεν το επιλέξουμε την 8η ώρα, τότε έχουμε τη βέλτιστη λύση για τις πρώτες 7 ώρες 16 λοιπόν εδώ. Άρα λοιπόν η βέλτιστη λύση είναι 22. Και βλέπεις τώρα αυτό το πίνακα θα τον παρουσίαζα σειριακά κανονικά. Εντάξει, γεμίζω μία-μία τις θέσεις του πίνακα με την επίλυση ενός υποπροβλήματος. Αλλά δεν χωράει σε αυτό που κάνουμε τώρα. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε και με την τελευταία ώρα που είναι η 9η ώρα, η οποία θα βγάλει και τη βέλτιστη λύση στο πρόβλημα. Οπότε λοιπόν 2 τα ενδεχόμενα για την 9η ώρα, ή θα επιλέξουμε να προβάλλουμε διαφήμιση σε αυτή, άρα θα κερδίσω τους 2 τηλεθεατές. Θα χάσω την προηγούμενη ώρα, γιατί ο περιορισμός λέει να μην προβάλλουμε σε 2, αλλά για τις ώρες από 1 ως 7 έχω ήδη υπολογίσει τη βέλτιστη λύση που είναι 16. 2 και 16 λοιπόν 18, η μία περίπτωση. Αν δεν το επιλέξω όμως θα κερδίσω 22 που είναι η βέλτιστη λύση για τις ώρες από 1 ως 8. Άρα λοιπόν η βέλτιστη λύση συνολικά είναι το 22. Αυτή λοιπόν είναι η βέλτιστη λύση όσον αφορά το συγκεκριμένο στιγμιότυπο εισόδου. Άρα λοιπόν το opt το οποίο μου ζήτησε να υπολογίσω είναι το 22. Α, σημειωτέων βέβαια ότι αυτό εκ παραδρομής το ονόμασα opt, γιατί εδώ είναι το σύνηθες το opt, εντάξει, αλλά εδώ η εκφώνηση της άσκησης μας λέει να το ονομάσουμε συγκεκριμένο τρόπο, μας λέει να το ονομάσουμε P, οπότε λοιπόν ο πίνακας P είναι αυτός ο οποίος υπολόγισα. Άρα λοιπόν η βέλτιστη λύση είναι P του 9, όπως μου ζητάει η εκφώνηση, είναι P του 9 ίσον με το 22. Και βέβαια τώρα έχει αναδειχθεί και η δομή της αναδρομικής σχέσης, η οποία θα περιγράψει τη βέλτιστη λύση.
Και βέβαια ξαναλέω ότι αυτό γίνεται μέσω του παραδείγματος. Δηλαδή από το παράδειγμα λύνουμε από μικρότερο πρόβλημα όλο ένα και μεγαλύτερα και έτσι λοιπόν σε κάποια φάση θα αναδειχθεί και η δομή της βέλτιστης λύσης. Συνεχίζουμε τώρα με να απαντήσουμε τυπικά τα πρώτα υποερωτήματα, όπου στο πρώτο υποερώτημα ξαναλέω ότι το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι πρέπει να βγάλουμε μια αναδρομική σχέση. Η αναδρομική σχέση βέβαια έχει πλέον αναδειχθεί από τα προηγούμενα. Πρώτο ερώτημα λοιπόν, να ορίσουμε με δυναμικό προγραμματισμό το μέγιστο δυνατό αναμενόμενο αριθμό τηλεθεατών και βέβαια πι του νι θα το ξαναπώ ότι συμβολίζεται όπως το ζήτησε αμέσως μετά. Έστω λοιπόν πι του νι η βέλτιστη λύση, για τις ώρες από το 1 ως το νι, δηλαδή ο βέλτιστος αριθμός τηλεθεατών όταν συνεκτιμάμε τις ώρες από το 1 ως το νι. Πάμε να δώσουμε την αναδρομική σχέση που περιγράφει τη βέλτιστη λύση, όπως διαπιστώνουμε από την εκτέλεση την οποία κάναμε. Στην ουσία διαχωρίσαμε περιπτώσεις. Ο κύριος κορμός βέβαια της αναδρομικής σχέσης, η οποία θα περιγράψουμε, προκύπτει από ένα ενδιάμεσο κελί. Δηλαδή, αν δούμε λίγο το κελί νούμερο 7, εκεί πέρα είδαμε ότι διαχωρίσαμε δύο περιπτώσεις. Ή θα κερδίσουμε την αξία του αντικειμένου το οποίο συνεκτιμούμε, δηλαδή το χ του νι, και θα χάσουμε το προηγούμενο, αλλά θα παίξουμε στο προηγούμενο. Άρα λοιπόν χ του νι συν το πι του νι μειον 2, εντάξει, είναι μία περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση είναι ότι δεν το επιλέγουμε, δεν κερδίζουμε την αξία του, αλλά μπορούμε να παίξουμε σε όλες τις προηγούμενες θέσεις. Από αυτά τα δύο τώρα τα οποία τα υπολογίσαμε, επιλέγουμε το μεγαλύτερο από το 2. Το μέγιστο λοιπόν από αυτά τα δύο θα υπολογίσουμε. Και αυτό βέβαια εφόσον το νι, προσοχή, είναι μεγαλύτερο του 2, δηλαδή είναι πάνω από 2, ούτως ώστε να βγάζει και νόημα, έτσι, ο υπολογισμός του προηγουμένου και του προπροηγουμένου. Προσοχή τώρα, γιατί από αυτό θα καθοριστούν και τα όρια της αναδρομικής σχέσης. Για νι ίσον 1 τετριμένα κερδίζουν την αξία του αντικειμένου, το οποίο είναι το χ του 1. Και βεβαίως για νι ίσον 2, όπως είδαμε, ήταν δύο οι περιπτώσεις. Ή θα επιλέξουμε το χ του 1, εντάξει, ή θα επιλέξουμε το χ του 2, οπότε χάνουμε το χ του 1. Από αυτά τα δύο βέβαια θα επιλέξουμε το μέγιστο. Αυτή είναι η δομή της αναδρομικής σχέσης η οποία περιγράφει τη βέλτιστη λύση και αυτό είναι το οποίο ζητάει να υπολογίσουμε στο υποερώτημα α. Είναι να γράψουμε την αναδρομική σχέση η οποία περιγράφει τη βέλτιστη λύση. Πάμε και στο υποερώτημα β τώρα, όπου στο υποερώτημα β μας ζητάει να γράψουμε ψευδογλώσσα για αυτόν τον υπολογισμό. Η ψευδογλώσσα την οποία θα παράξουμε θα πρέπει να υλοποιεί τον αλγόριθμο από κάτω προς τα πάνω, διότι είναι αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού. Procedure λοιπόν dynamic με όρισμα νι. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα γεμίσουμε τον πίνακα π από κάτω προς τα πάνω. Ξεκινάμε με το π του 1, που όπως είπαμε είναι το χ του 1. Συνεχίζουμε με το π του 2, το οποίο είναι το μέγιστο από αυτά τα δύο, από το χ του 1 και το χ του 2 δηλαδή. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά, όπου θα υπολογίσουμε τα υπόλοιπα. Φοράει ίσον 3 έως και το νι. Πώς είπαμε ότι υπολογίζουμε το π του i τώρα, έτσι, προσοχή. Θα είναι το μέγιστο από τις δύο ποσότητες τις οποίες γράψαμε παραπάνω, δηλαδή από το χ του i συν το π του i μειον 2. Υπόψη ότι αυτό το οποίο κάνω είναι απολύτως νόμιμο, έτσι να γράψω το μέγιστο από δύο τιμές είναι θήτα του 1 η πολυπλοκότητά του, άρα δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Ο μέγιστος από δύο τιμές κάνει 2-3 συγκρίσεις εκεί πέρα, καμιά καταχώρηση, οπότε είναι θήτα του 1 η πράξη χωρίς κανένα πρόβλημα. End for λοιπόν αυτή εδώ η ποσότητα και στο τέλος μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία επιστρέφεται πίσω το π του νι. Αυτός λοιπόν είναι ο αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού που υλοποιεί την επίλυση αναδρομικής σχέσης από κάτω προς τα κάτω, από κάτω συγγνώμη προς τα πάνω, Και βέβαια η ανάλυση πολυπλοκότητάς του είναι τετριμένη, διότι εδώ πέρα θα παρατηρήσουμε ότι έχουμε ένα for το οποίο τρέχει περίπου νηφορές και περίπου νηφορές οι πράξεις οι οποίες κάνει είναι σταθερές. Θήτα του 1 είναι αυτές οι πράξεις συνολικά. Άρα λοιπόν η πολυπλοκότητα ταυ του νι του αναδρομικού αλγορίθμου είναι θήτα του νι. Έτσι λοιπόν βγάλαμε και την πολυπλοκότητα η οποία δεν θέλει καμία περαιτέρω ανάλυση. Ξαναλέω ότι για τα θέματα δυναμικού προγραμματισμού κάνουμε επίλυση από κάτω προς τα πάνω. Γεμίζουμε τον πίνακα, βολεύει πολύ να δουλεύουμε με βάση το αριθμητικό παράδειγμα. Είδαμε αυτό το κόλπο που το τρέχον αντικείμενο ή το βάζουμε ή δεν το βάζουμε στην βέλτιστη λύση. Και είχαμε δει βεβαίως εντελώς αντίστοιχη άσκηση και στο τεστ 10, ξαναλέω. Οπότε λοιπόν, στοχευμένες ιδιότητες του δυναμικού προγραμματισμού θα μας βοηθήσουν να τσιμπήσουμε τουλάχιστον κάποιες μονάδες. Γιατί ακόμα και αν δεν γράψουμε πολύ σωστά την αναδρομική σχέση, το παράδειγμα μπορούμε να το τρέξουμε.
Μπορούμε επίσης να γράψουμε ένα κώδικα έτσι πάνω κάτω και να δώσουμε μια προσέγγιση αναδρομικής σχέσης, γιατί η σωστή συγγραφή της αναδρομικής σχέσης δεν είναι και τόσο τετριμένη.